τώρα λοιπόν πηγαίνουμε στον πηγαίνουμε στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Είναι μία από τις μεγαλύτερες συνοποιίες της χώρας μας, οπότε ο Υπουργός θα μας μιλήσει για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα από το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης για να επενδύσουμε σε νέους τρόπους τουρισμού και να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, συνδέοντάς το με την αγροτική μας υποδομή. Χάρη, έχεις το λόγο. Καλημέρα από το Αμίντεο, από μια μικρή πόλη της Μακεδονίας, από την οποία επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Πρόεδρε, το σχέδιό μας για τον τουρισμό, την βαριά μας βιομηχανία, όπως γνωρίζετε, την οποία αναμέναμε καιρό. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Γιατρίδη, ιδιοκτήτη αυτής του ανοιχτού εινοποιείου, ενός πολύ σημαντικού εινοποιείου εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1997 και είναι ένας ζωντανός πρέσβης σε όλη την Ευρώπη και όλη τη Βόρεια Αμερική, εξάγοντας τα κρασιά μας. Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Και τώρα δίνω το λόγο στην Υφυπουργό, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για να μας παρουσιάσει το πρώτο σχέδιο του σχεδίου μας. Την πρώτη πτυχή. Σας ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Σας χαιρετούμε από το καταπληκτικό αυτό εδώ εινοποιείο και δίνουμε την υπόσχεση και γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι υποδομή. Και μέσα από το Ελλάδα 2.0 θα υπηρετήσουμε όλα και θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, περιγράψτε τους πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδίου. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Πρόεδρε, έχουμε δύο πυλώνες, έναν γαλάζιο και έναν πράσινο. Ο αγροτουρισμός, ο γαλάζιος τουρισμός, η ποιοτική αναβάθμιση του ποιοτικού τουρισμού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πράσινου πυλώνα, ο οποίος επίσης έχει την προώθηση εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων, οι οποίοι ενσωματώνονται ομαλά στο φοβερό οικοσύστημα της Ελλάδας, και φυσικά έχουμε μικρομεσαία και μεγάλου βεληνικούς προγράμματα. Ο γαλάζιος πυλώνας έχει να κάνει φυσικά με τον θαλάσσιο τουρισμό, και στο πλαίσιο αυτό έχουμε ένα σκοπό να δημιουργήσουμε ψηφιακές υποδομές στις ελληνικές μαρίνες. Επίσης, έχουμε ψηφιακή και προσβάσιμες παραλίες, τη δημιουργία πολύ εξειδικευμένων προϊόντων, όπως υποβρύχιων πάρκων, οι οποίοι ενισχύουν το θαλάσσιο προϊόν. Όλοι αυτοί οι πυλώνες έχουν ως στόχο να πετύχουν τη στρατηγική ευθυγράμμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα επιτευχθεί μέσα από την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, μέσα από τη δημιουργία νέων τουριστικών προορισμών και φυσικά μέσα από την πράσινη και ψηφιακή μεταποίηση του τουρισμού, μετασχηματισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πλαισίωση και τη στήριξή σας, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε εμείς για αυτή την καταπληκτική παρουσίαση. Γνωρίζουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι πασίγνωστος στα πέρα της γης και είναι πολύ καλό ότι επικαιροποιείται και εξυγχρονίζεται τις υποδομές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και καλή τύχη. Επίσης, θα θέλαμε κάποια στιγμή να δοκιμάσουμε και αυτά τα καταπληκτικά κρασιά αυτής της περιοχής, όπου αυτή η περιοχή είναι η περιοχή από την οποία παραγόταν η μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας μέσα από τα λιγνητικά εργοστάσια, τα οποία κλείσαν. Είναι η ίδια περιοχή, όπως λοιπόν βλέπετε το μέλλον των νέων θέσεων εργασίας που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σε μια περιοχή από την οποία έπρεπε να περάσουμε μέσα από μια δύσκολη μετάβαση εγκατάλειψης της λιγνητικής παραγωγής ενέργειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.